λίγες μέρες από τη διεύθυνση του σχολείου που φοιτάει η κόρη μου, λάβαμε ένα mail και μας έγινε με έναν τρόπο μία σύσταση για τον τρόπο που ντύνονται τα παιδιά στο σχολείο. Πώς θα έπρεπε δηλαδή να ντύνονται με μεγαλύτερη ευπρέπεια. Να αναρωτηθούμε όμως λίγο γιατί αυτό είναι η δουλειά του σχολείου. Γιατί η διεύθυνση ενός σχολείου αναγκάζεται να μιλήσει για θέματα που πρώτα μιλούν οι γονείς. Γιατί βλέπουν τα δεύτερα μάτια που πέφτουν πάνω στα παιδιά μας και όχι τα πρώτα που θα έπρεπε να είναι τα δικά μας. Γιατί είναι δύσκολο να πούμε στα παιδιά μας πως με άλλον τρόπο ντυνόμαστε στο σπίτι, με άλλον στο σχολείο, με άλλον σε ένα πάρτι. Δεν περιορίζεται η ελευθερία της έκφρασης κανενός όταν έχει επίγνωση του χώρου μέσα στον οποίο βρίσκεται. Και σε κάθε περίπτωση, ελεύθερα μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος μόνο όταν ξέρει ποια είναι τα όρια του. Άρια, με αυτό το βίντεο μας έβαλες ένα πολύ θεμελιώδη προβληματισμό. Και θέλω να είναι θεμελιώδης, επιθυμώ να είναι θεμελιώδης και στο δικό μου το μυαλό και στο μυαλό των υπόλοιπων γονιών και κηδεμόνων που μας παρακολουθούν. Τι συμβαίνει τελικά με εμάς και τα παιδιά μας? Έχει χαθεί η ισορροπία? Γιατί χρειάζεται να επαναφέρουμε μια τέτοια κουβέντα στο τραπέζι? Ναι, έχουμε μετακινηθεί, Ανδριανή, σε ένα άλλο άκρο. Στην προσπάθειά μας οι οικογένειες να φύγουμε από ένα πιο παραδοσιακό μοντέλο διαπαιδαγώγησης, το οποίο ήταν περισσότερο αυταρχικό, εξουσιαστικό. Στην προσπάθειά μας να απομακρυνθούμε από αυτό, απαξιώνοντας δηλαδή στο σύνολό του αυτό το μοντέλο, μετακινηθήκαμε σε ένα άλλο άκρο. Σε ένα άλλο άκρο που αυτό το άκρο, η εξουσία προέρχεται από τα παιδιά. Οι οικογένειες στην πραγματικότητα βρέθηκαν εκτεθειμένες χωρίς ιεραρχία. Οπότε αυτό ακριβώς είναι που μας έχει κάνει να μετακινηθούμε στο άλλο άκρο. Σημειώνω εδώ ιεραρχία, εξουσία. Αυτά είναι έννοιες, είναι πολύ δυναμικές έννοιες, τις οποίες τις δίνει κάποιος. Δεν τις δίνει η φύση από μόνη της, λόγω της βιολογίας μας. Ότι οι γονείς που είμαστε και πιο μεγάλοι σε μέγεθος άνθρωποι, σε σχέση με ένα παιδί, έχουμε εξουσία με σύμπλην, ό,τι πρόσημο πάρει. Σε σχέση με το παιδί μας, δεν είμαστε ιεραρχικά by default, από κατασκευής μας. Αυτή είναι η φύση. Οι γονείς έρχονται πριν από τα παιδιά τους και τα παιδιά ακολουθούν. Το είδος μας δεν το αναγνωρίζει αυτό. Σήμερα, Ανδριανή, στην προσπάθειά μας έχουμε καταρχάς πάρα πολύ πληροφορία σε ό,τι αφορά τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών και την ανατροφή τους. Ναι. Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα τις τελευταίες δεκαετίες για τον ψυχισμό των παιδιών. Αυτό ακριβώς ήταν εκείνο το σημείο που οι γονείς στην προσπάθειά τους να ακούσουν τα παιδιά τους περισσότερο, να καταλάβουν τα παιδιά τους περισσότερο, τελικά σταμάτησε, θα το πω απλά, η χρήση της λογικής. Δηλαδή βρισκόμαστε σε μια δικτατορία του συναισθήματος που αυτό που θέλουμε είναι δικαίωμα, οπότε η λογική κρίση σταμάτησε να υπάρχει. Αυτό δηλαδή που επιθυμεί ή θέλει ένα παιδί σήμερα είναι δικαίωμα. Ξεκινάνε μια καλή πρόθεση όμως όλο αυτό, Άρια, έτσι. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ή μάλλον να διαφοροποιήσουμε τη γονεϊκή κυριαρχία από τον αυταρχισμό ή την αυταρχικότητα, αν θέλεις. Mm-hmm. Στη γονεϊκή κυριαρχία τι σημαίνει? Τι σημαίνει μάλλον κυριαρχώ? Σημαίνει ότι έχω μια ιδέα, δημιουργώ μια ιδέα ή μια σκέψη και έχει προορισμό να εφαρμοστεί από το συνομιλητή μου, από το παιδί μου. Mm-hmm. Αυτό αυτομάτως έχει μια ιεραρχία. Μέσα σε αυτό, στη γονεϊκή κυριαρχία, χωρά η σκέψη, τα συναισθήματα του παιδιού. Δηλαδή, μπορώ να ακούσω πώς νιώθει το παιδί μου μέσα αυτό. Όταν του θέσω ένα κανόνα ή ένα όριο και το παιδί αντιδράσει, και θα αντιδράσει, είναι σημαντικό σαν γονείς να ακούσουμε ότι αυτό δεν του άρεσε, δεν ήταν εντάξει με αυτό. Ή ότι θα ήθελε κάτι άλλο, ότι σκέφτεται κάτι άλλο. Ο αυταρχισμός είναι απόλυτος. Αποφασίζω και διατάζω και ο άλλος δεν χωράει. Στη γονεϊκή κυριαρχία υπάρχει μέσα το παιδί. Ο γονέας κάνει χώρο μέσα του για να μπορέσει να έρθει η σύγκρουση. Αυτή είναι η διαφορά. Ίσως θα έπρεπε να εφεύρουμε μία νέα λέξη αντί της κυριαρχίας, γιατί μάλλον μας φοβίζει η λέξη κυριαρχία. Ναι. Αλλά καταλαβαίνω ότι μπαίνει η κηδεμονία, ίσως. Δεν ξέρω. Δηλαδή έχει και ευθύνη όλο αυτό το πράγμα. Φυσικά και εκεί έχουμε ευθύνη σαν γονείς. Αλίμονο. Άσχετα πως σήμερα μας βαραίνει πάρα πολύ αυτή η ευθύνη. Γι' αυτό και ρουφάμε με λεμαργία κάθε πληροφορία που μας δίνεται σε σχέση με την ανατροφή των παιδιών μας. Γιατί μας βαραίνει πάρα πολύ αυτή η ευθύνη. Από τη φύση μας πάλι έχουμε τις δεξιότητες, τα εργαλεία να διαχειριστούμε μία σχέση με το παιδί μας. Είμαστε σε εκείνο το σημείο σήμερα, οι γονείς, οι σημερινές γενιές, που με έναν τρόπο είμαστε ευνοημένοι. Γιατί έχουμε μια ιστορία,
ένα μοντέλο γονεϊκότητας το οποίο για πάρα πολλές δεκαετίες ήταν ενεργό, που σημαίνει ότι μπορούσε να ανταπεξέλθει στις εκάστοτε κοινωνικές απαιτήσεις πάρα πολύ καλά, βγάζοντας από αυτό εκείνα τα σημεία που ήταν θολά, που δεν ήταν καλά, όπως οι τιμωρητικές συμπεριφορές, το ξύλο. Μπράβο. Και σήμερα έχουμε τη γνώση αυτή που έλειπε σε εκείνες γενιές. Την παιδαγωγική, ακριβώς. Την παιδοψυχολογική. Ακριβώς. Κρατώντας ένα αξιακό σύστημα από αυτή τη γενιά που φάνηκε ότι ήταν πάρα πολύ δυνατό. Γιατί διατηρήθηκε για πάρα πολλές γενιές. Παίρνοντας τη γνώση που έχουμε σήμερα, νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα από ποτέ. Νομίζω ότι σήμερα μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα αν αξιοποιήσουμε όλες τις πληροφορίες που μας δίνονται με έναν σωστό τρόπο. Την πληροφορία που έχουμε. Και το ένστικτό μας ενδεχομένως. Και το ένστικτό μας, γιατί όχι. Γιατί το φοβόμαστε τόσο πολύ. Δεν το ξέρουμε, νομίζω. Μας είναι ο άγνωστος χ μέσα μας. Πάρα πολλοί γονείς σήμερα δυσκολεύονται να ακούσουν αυτό που αφόρμητα τους βγαίνει από μέσα τους. Γιατί φοβούνται ότι δεν είναι σωστό. Γιατί φοβούνται ότι αν θα το πούν θα τραυματίσουν τα παιδιά τους ψυχολογικά. Αλήθεια είναι αυτό, Άρια. Είναι αλήθεια. Το ψυχολογικό τραύμα είναι ένας όρος που βρίσκεται σήμερα στο στόμα κάθε γονέα. Ναι. Πριν πει ή κάνει κάτι, ή μάλλον δεν λέει ή δεν κάνει τίποτα, γιατί φοβάται μην τραυματίσει ψυχολογικά τα παιδιά. Είναι εύκολο και δυνατό να το κάνουμε, να το προκαλέσουμε στα παιδιά μας. Είναι. Καταρχάς δεν μπορούμε να κάνουμε πρόληψη στα ψυχικά τραύματα. Δεν μπορούμε να το προλάβουμε αυτό. Μπορεί μια φράση μιας μητέρας που μεγαλώνει δύο παιδιά να επηρεάσει βαθιά ένα παιδί, το ένα της παιδί και το άλλο καθόλου. Οι προσλαμβάνωσεις είναι διαφορετικές των παιδιών. Οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε με τέτοιους όρους, με τέτοια ευκολία μάλιστα για αυτούς τους όρους. Φαντάζομαι ότι βγάζουμε εντελώς στην άκρη την κακοποίηση, την παραμέληση. Ναι. Τα βγάζουμε αυτά και πάμε σε μια. Σε ένα μοντέλο οικογένειας όπου είναι φυσιολογικά νορμάλ τα πράγματα και υπάρχει πάντα καλή πρόθεση πίσω από όλα αυτά. Πάντα υπάρχει καλή πρόθεση. Ό,τι και να κάνει ένας γονέας, η πρόθεση του είναι καλή. Ό,τι και να κάνει. Η σκέψη του είναι πάντα αυτή. Πώς αυτό που θα κάνει θα είναι καλύτερο για τα παιδιά του. Αλλά είμαστε πολύ φοβισμένοι σήμερα από αυτή την πληροφορία. Όλοι οι γονείς σήμερα μιλάμε με όρους ψυχολογικούς. Υπάρχει αυτός ο φόβος ότι κάτι θα συμβεί στα παιδιά μας. Ναι. Αυτό ακριβώς είναι που δυσκολεύει σήμερα τους γονείς να ανακτήσουν τη γονεϊκή τους κυριαρχία. Να μην φοβηθούν να πούν στα παιδιά τους μη. Όχι. Αυτό δεν το επιτρέπω. Γιατί το λέω εγώ. Πώς φτάνουμε από αυτό που γίνεται μέσα στο σπίτι μας και είπαμε γίνεται με καλή πρόθεση, γίνεται γιατί έχουμε πολλή πληροφορία και δεν ξέρουμε τελικά πού θα καταλήξουμε, τι μας ταιριάζει. Έχουμε χάσει αυτή τη δύναμη και αυτή τη θέση μας στην ιεραρχία που τελικά όλο το σύστημα της οικογένειας την έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν μπορεί να λειτουργήσει τίποτα χωρίς ιεραρχία. Δεν μπορεί να λειτουργήσει η οικογένεια χωρίς ιεραρχία. Δεν μπορεί να λειτουργήσει η κοινωνία χωρίς ιεραρχία. Ο κόσμος μας, όντως. Ούτε η φύση. Και η φύση με η ιεραρχία. Ακριβώς. Πώς φτάνουμε από αυτό στο να έχουμε παιδιά έξω στην κοινωνία πια όταν αλληλεπιδρούν μόνα τους, όπου δεν δέχονται τίποτα και από κανέναν. Θα το δούμε, ας πούμε, πολύ έντονα μέσα στη σχολεία αυτό ναι, σχέση με τους καθηγητές και τους δασκάλους. Ναι, γιατί όταν μέσα στο σπίτι δεν μπορώ να δεχτώ το όριο, γιατί δεν υπάρχει πολλές φορές, πώς θα το δεχτεί ένα παιδί αργότερα στο σχολείο. Δηλαδή πώς, και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η θέση που παίρνουν οι γονείς απέναντι στους εκπαιδευτικούς, στο εκπαιδευτικό σύστημα. Δηλαδή όταν λειτουργώ απαξιωτικά σαν γονέας απέναντι σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα ή στον ίδιο τον εκπαιδευτικό, υπομονεύω το ρόλο του δασκάλου, υπομονεύω και το ρόλο το δικό μου τελικά. Γιατί σε στέλνω στο σχολείο γιατί έχω εμπιστοσύνη σε αυτό που κάνω και την ίδια στιγμή ακυρώνω το ρόλο του εκπαιδευτικού ή του σχολείου. Αυτό έχει άλλες καταβολές, φαντάζομαι. Κοινωνικές ή εσωτερικές δικές μας. Για ένα γονέα. Είναι, πάλι θα γυρίσουμε σε αυτό το κομμάτι της πληροφορίας. Σήμερα οι γονείς νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα. Σήμερα οι γονείς νομίζουν ότι ξέρουν καλύτερα από το δάσκαλο τι πρέπει να του διδάξουν, ποια είναι η σωστή ύλη που πρέπει να διδάξουν στα παιδιά τους, πώς πρέπει. Μα έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία οι εκπαιδευτικοί σε ό,τι αφορά το πώς θα ορίσουν δύο πράγματα με τα παιδιά. Ξέρουν. Εμείς οι γονείς μπαίνουμε και μέσα σε αυτό πολλές φορές. Σε όλα, είμαστε πολύ παρεμβατικοί. Αναγνωρίζουμε εμείς οι γονείς την παντοδυναμία των παιδιών. Αν την αναγνωρίζουμε. Την αναγνωρίζουμε γιατί δυσλειτουργούν τα πράγματα μέσα στην οικογένεια. Α, από εκεί, επειδή ζοριζόμαστε. Ναι. Εκεί βέβαια που οι συμπεριφορές των παιδιών αναγνωρίζονται ως δύσκολες, γιατί πολλοί γονείς τείνουν να μεταφράζουν τις συμπεριφορές των παιδιών που δεν είναι αποδεκτές ως δείγματα ισχυρής προσωπικότητας. Okay. Δηλαδή πολλές φορές οι γονείς που τα παιδιά τους θα αντιμιλήσουν στο δάσκαλο, στον εκπαιδευτικό, σε ένα μεγαλύτερο και θα εμφανίσουν τέτοιες συμπεριφορές, νιώθουν και λίγο ότι το παιδί τους
Το έχει. Έχει πυγμή, ναι, ας πούμε. Ναι. Οπότε εκεί που οι συμπεριφορές αναγνωρίζονται ως δύσκολες ή ότι κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό, ναι, τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα. Εκεί που οι συμπεριφορές των παιδιών αναγνωρίζονται ως δείγματα ισχυρής προσωπικότητας ή ενός δυναμικού παιδιού, εκεί ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Εμείς τα παιδιά μας καλλιεργούμε αξιακό πλαίσιο. Αν καλλιεργούμε. Οι γονείς, ναι. Θα έπρεπε να καλλιεργούμε. Θα έπρεπε να καλλιεργούμε χωρίς να φοβόμαστε ότι αυτό σημαίνει καταπίεση για ένα παιδί. Δηλαδή, αν θα πούμε στο παιδί μας πώς πρέπει να συμπεριφέρεται, πώς πρέπει να μιλήσει, τι πρέπει να γίνει σε κάποιες συγκεκριμένες περιστάσεις, χωρίς να φοβόμαστε ότι αυτό θα είναι καταπιεστικό για ένα παιδί. Πιστεύεις δηλαδή ότι υπάρχει αυτός ο φόβος πίσω από την έλλειψη οριοθέτησης στα παιδιά μας? Ναι. Και ότι ένα παιδί, αφού δεν θέλει να απαντήσει, να μιλήσει ή να συμπεριφερθεί με έναν άλλο τρόπο, αφού δεν θέλει, πρέπει να σεβαστώ τα συναισθήματα του παιδιού. Αυτή είναι η σκέψη πίσω από αυτό που μας δυσκολεύει τελικά. Να πούμε ότι αυτό πρέπει να γίνει έτσι, γιατί αυτό είναι το σωστό. Πάμε να βάλουμε τα όρια πάνω στο τραπέζι, σαν να μην τα είχαμε ξανακούσει, σαν να μην τα έχεις ξανασυζητήσει ποτέ στη ζωή σου. Και είναι ένας καινούριος όρος που τώρα τον ανακαλύψαμε και είπαμε: α, ήρθε η κυρία Μπαρκάτσα να μας φωτίσει. Άρια μου, τι είναι τα όρια στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών? Κοίταξε, αυτό που λέμε όριο σήμερα, στην πραγματικότητα είναι ένας έλεγχος των παρορμήσεων των παιδιών. Mm-hmm. Τα παιδιά υπακούν τυφλά στις αντιδράσεις που πηγάζουν από μέσα τους. Χωρίς να σκέφτονται αν αυτό είναι σωστό ή όχι. Αυτή η παρόρμηση των παιδιών. Ο έλεγχος των παρορμήσεων των παιδιών είναι μια δουλειά που αφορά τους γονείς. Τους ενήλικες της ζωής τους. Πολλές φορές τα παιδιά μας έχουν συμπεριφορές που είναι έτσι ακραίες, πετάνε πράγματα, σπάνε, είναι επιθετικά. Και λέμε με ένα ύφος κάποιες φορές λιγότερο ή περισσότερο. Επιθετικό παιδιά είναι. Σαν να επικυρώνουμε μέσα μας το γεγονός ότι αυτές οι συμπεριφορές μια μέρα θα δώσουν τη θέση τους στη λογική και θα σταματήσουν. Αυτή η μετάβαση αυτόματα δεν γίνεται. Είναι μια φρούδα ελπίδα ότι αυτό θα γίνει μόνο του. Εκεί είναι η παρέμβαση του γονέα. Ο γονέας είναι αυτός που θα οριοθετήσει, δηλαδή θα ελέγξει τις παρορμήσεις του παιδιού. Αυτό μπορεί να γίνει με ευγένεια και σεβασμό στην προσωπικότητα του παιδιού? Φυσικά μπορεί να γίνει. Μα καταρχάς, μόνο έτσι μπορεί να σκεφτεί ένας γονέας, γιατί οι στόχοι μας, σαν γονείς, πρέπει να είναι μακροπρόθεσμοι. Αυτό δηλαδή που κάνουμε σήμερα στα παιδιά μας, σκεφτόμαστε πώς θα τα επηρεάσει αργότερα σαν ενήλικες. Βέβαια, σήμερα είμαστε λίγο κοντόφθαλμοι στην ανατροφή των παιδιών μας. Δηλαδή? Και αυτό γιατί είμαστε κοντόφθαλμοι, δηλαδή θέλουμε να ξεμπερδεύουμε. Τώρα, να τελειώνουμε τώρα, αυτή τη γρήγορα. Στιγμή, ναι, να γίνει κάτι τώρα γρήγορα. Που έχει και αυτό τη σημασία του. Αλλά είναι σημαντικό να στρέψουμε το βλέμμα μας μακριά. Δηλαδή, αυτό που κάνω σήμερα στο παιδί μου, πώς θα το επηρεάσει αύριο που θα είναι ένας ενήλικας και θα πρέπει να ενσωματωθεί σε ένα κοινωνικό ιστό. Πώς αυτό που του λέω ή του κάνω σήμερα θα το βοηθήσει και θα του δώσει τελικά στην κοινωνία αργότερα. Βέβαια, το γεγονός ότι λειτουργούμε έτσι σπασμωδικά και γρήγορα και να τελειώνουμε και να ξεμπερδεύουμε και πάρτο να τελειώνουμε, ας πούμε, πολλές φορές που κάνουμε. Εντάξει, έχει σημασία με την έννοια ότι είμαστε πάρα πολύ πιεσμένοι. Σημερινοί γονείς, η γυναίκα σήμερα δεν ξέρει τι να πρωτοκάνει. Οι ρόλοι που της αναλογούν πολύ, αυτά που πρέπει να κάνει πάρα πολλά. Η κοινωνία την απαιτεί και τη θέλει τέλεια να είναι ικανή παντού, στη δουλειά, στο σπίτι, κοινωνικά. Οπότε όλο αυτό την έχει υποδουλώσει τον ίδιο στον εαυτό τελικά τη γυναίκα. Δηλαδή αυτή... Δεν προλαβαίνεις να φέρεις εις πέρας τους ρόλους. Νομίζω ότι πρέπει όμως σαν γυναίκες και σαν μητέρες να διαλέξουμε τις μάχες που πρέπει να δώσουμε, που θέλουμε να δώσουμε. Μ' αρέσει πολύ αυτό. Δεν μπορούμε να δίνουμε, να εξαντλούμαστε και να ξοδευόμαστε σε όλα. Πρέπει να επιλέξουμε ποιες μάχες θέλουμε να δώσουμε. Ξέρουμε ότι είμαστε ικανές. Ξέρουμε ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, όλα, ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορεί μια γυναίκα να καταφέρει όπως όλοι οι άνθρωποι. Αλλά ας επιλέξουμε ποιες μάχες θέλουμε να δώσουμε. Όταν μια μητέρα μπορεί να συμπεριφερθεί φροντιστικά στον εαυτό της, μπορεί να συμπεριφερθεί και φροντιστικά στα παιδιά της. Δεν μπορεί μια μητέρα που δεν φροντίζεται να φροντίσει την πραγματικότητα. Τι σημαίνει φροντίζω εγώ σαν μητέρα τον εαυτό μου? Ακούω τις ανάγκες μου. Δηλαδή, όταν γυρίσω σπίτι από τη δουλειά, μπορεί να θέλω μία ώρα να ξεκουραστώ και μετά να ασχοληθώ με τα παιδιά. Έχω δικαίωμα να το κάνω. Ο μπαμπάς έχει δικαίωμα να ξεκουραστεί. Αντί να περάσει ποιοτικό χρόνο με το παιδί, μπορεί να ξεκουραστεί και μετά να επανέλθει. Αλλά είναι κάτι που σήμερα το θεωρούμε γι' αυτό δεν θα πρέπει. Ούτε αυτό. Ναι, ενοχικά γιατί, το βλέπουμε. Ενοχικά. Γιατί πρέπει να παίξουμε τα παιδιά. Ναι, αλλά. Που ίσως να παίξει πολύ καλύτερα μετά, αφού θα έχει λίγο ξεκουραστεί ή ηρεμήσει. Δεν μπορούμε να ταΐσουμε πεινασμένες, λέω πολλές φορές σε ομιλίες, δεν μπορούμε να ταΐσουμε πεινασμένες τα παιδιά μας.
Θα τους δώσουμε ή λιγότερη ή περισσότερη τροφή από αυτή που έχουν ανάγκη, αλλά αυτή που χρειάζονται δεν μπορείς να την ακούσεις. Άλλο ένα σημείο που αξίζει νομίζω να σταθούμε σε αυτή τη μετάβαση που περιγράφαμε πριν, είναι η προσπάθεια που καταβάλουμε σήμερα οι γονείς να αρέσουμε στα παιδιά μας, να είμαστε αρεστοί. Προσπαθούμε να ασκήσουμε γοητείες στα παιδιά μας με έναν τρόπο. Κάποτε ζητούμενο ήταν τα παιδιά να είναι αρεστά στους γονείς. Έπρεπε δηλαδή να συμπεριφερθούν με τέτοιους τρόπους, ώστε τελικά να είναι ικανοποιημένοι η μαμά και ο μπαμπάς. Σήμερα τίνουμε να προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε και παραπάνω από αυτό που μπορούμε για να είμαστε αρεστοί στα παιδιά μας, για να πάρουμε την έγκρισή τους. Πώς έγινε πάλι αυτό? Αυτό που λέγαμε πριν. Με την ιεραρχία και το... Σαν να μην αρκεί που είμαστε γονείς. Σαν να δεν φτάνει αυτό. Πρέπει συνεχώς να αποδεικνύω με κάθε τρόπο ότι είμαι ικανή. Και μπορώ. Μπορώ και να παίξω, μπορώ και να πάμε σε 10 πάρτι τη βδομάδα. Μπορώ και... Μα δεν μπορεί όλα μήμα. Τα μπορεί, αλλά την εξαντλούν στο τέλος. Και η υπερπροσφορά επίσης, Αδρία, είναι κάτι το οποίο είναι αξίζει να σταματήσουμε λίγο. Που σχετίζεται με το όριο. Σχετίζεται, γιατί ένα παιδί θέλει αυτό, θέλει το άλλο. Οι γονείς λένε: OK, αφού λείπω, μπορώ να αντικαταστήσω, ας πούμε, να του πάρουμε το ένα, να του πάρουμε το άλλο. Ηλική υπερπροσφορά. Ναι, ναι, στα πάντα, στα πάντα. Πρόσφατα ένα ζευγάρι μου είπε, και το λέω συχνά στις ομιλίες μου, ρώτησε την κόρη του 5 χρονών τι θέλει για τα γενέθλιά της και η μικρή δεν είχε τίποτα να. Δεν μπορούσε να σκεφτεί τίποτα. Γιατί τα είχε όλα. Τι στερεί αυτό στα παιδιά? Γιατί κάτι του στερεί. Όταν τα έχεις όλα, δεν μπορείς να έχεις καμία φαντασίωση και κανένα πόθο. Η επιθυμία, Η επιθυμία. Στερούμε την επιθυμία σε παιδιά που είναι. Σε παιδιά. Και... Η στέρηση της επιθυμίας στα παιδιά. Τι σημαίνει στέρηση επιθυμίας? Κατάθλιψη. Τι σημαίνει? Κατάθλιψη. Όταν δεν επιθυμώ. Όταν δεν θέλω κάτι, δεν υπάρχει κάτι να προβλέψω, κάτι να θέλω, κάτι να με κινητοποιεί. Και το μόνο που μπορεί να με κινητοποιήσει είναι η στέρηση. Η στέρηση, η έλλειψη, μέσα εισαγωγικά, συμβολικά. Όταν κάτι στερούμε, όταν κάτι δεν έχω, εκεί είναι που θα προσπαθήσω. Αλλά σήμερα με την υπερπροσφορά, με την υπερδιαθεσιμότητα, τα παιδιά δυστυχώς δεν στερούνται τίποτα. Και αυτό είναι που προστάζει η σημερινή εποχή. Έχεις δικαίωμα στα πάντα. Το παλιό μοντέλο που λέγαμε πριν έλεγε ότι δεν έχεις δικαίωμα σε όλα. Σήμερα η εποχή προστάζει ότι έχεις δικαίωμα στα πάντα. Και μέσα σε αυτό το δικαίωμα στα πάντα η προσπάθεια δεν έχει καμία αξία. Το όριο λοιπόν, Άρια μου, ποιον εξυπηρετεί τελικά, με την καλή έννοια του όρου εξυπηρετεί? Ποιον εξυπηρετεί? Εξυπηρετεί τα παιδιά μας αρχικά, γιατί μέσα από τα όρια αναγνωρίζουν και καταλαβαίνουν ποιος, πού βρίσκονται, δηλαδή μαθαίνουν να έχουν επίγνωση του χώρου, του χρόνου και του άλλου. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ένας γονέας να δώσει κατευθύνσεις. Δεν πει τι γίνεται εδώ, πώς θα συμπεριφερθούμε εδώ, πώς θα μιλήσουμε εκεί, τι θα κάνουμε εκεί. Από απλά καθημερινά πράγματα μέχρι πιο μεγάλα. Βοηθά τα παιδιά λοιπόν να αποκτήσουν πρόσβαση στην έννοια του χώρου, του χρόνου και του άλλου. Και κατ' επέκταση ολόκληρο το σύστημα της οικογένειας, ολόκληρο το σύστημα, ολόκληρη την κοινωνία. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε χωρίς αυτό. Δεν μπορούμε να αισθανθούμε ελεύθεροι όσο και νομίζουμε, αν δεν υπάρχει αυτό. Πώς νιώθει ένα παιδί που ζει με όρια στην οικογένειά του ασφάλεια μέσα? Ασφάλεια αρχικά. Ασφάλεια. Μέσα σε ένα πλαίσιο ασφάλειας, ένα παιδί μπορεί να αναπτυχθεί. Όταν δεν αισθάνεται ασφαλής, δεν μπορεί να αναπτυχθεί. Ή θα αναγκαστεί να μπει σε ομάδες όπου εκεί θα ορίζονται κάποια πράγματα. Πάλι θεωρείς και πολύ αυστηρά ενδεχομένως, Αλλά κυρίως ασφάλεια. Όταν αισθάνομαι ασφάλεια μπορώ να αναπτυχθώ, μπορώ να ανθίσω, μπορώ να δημιουργήσω, μπορώ να γίνω εαυτός μου. Πώς νιώθουν άρια τα παιδιά που δεν έχουν οριοθέτηση? Τα παιδιά που έχουν οριοθέτηση νιώθουν ασφαλή. Τα παιδιά που δεν έχουν οριοθέτηση? Τα παιδιά που δεν έχουν οριοθέτηση νιώθουν ότι δεν αγαπιούνται. Ναι. Νιώθουν ότι δεν αγαπιούνται, παρόλο που είναι λίγο παράδοξο, γιατί ένα παιδί που δεν έχει οριοθέτηση, που γίνεται πάντα το δικό του, που ό,τι θέλει το έχει, που όλοι το ακούν ή το υπηρετούν, στο βάθος είναι ένα παιδί το οποίο δεν αισθάνεται ότι δεν αγαπιέται, δεν ικανοποιείται, δεν γεμίζει, δεν θα νιώσει επαρκής. Ένα παιδί το οποίο νιώθει ότι... Ένα εξαιρετικό απόσπασμα από ένα βιβλίο του εξομολογήσεων ενός ψυχοθεραπευτή, αναλύοντας τον εαυτό του μέσα ο ψυχολόγος, λέει ότι στην εφηβεία είχε παραβατικές συμπεριφορές. Αναλύοντας λοιπόν τον εαυτό του, λέει κάποια στιγμή ότι η ανάγκη μου τελικά ήταν να εμφανιστεί ένας ενήλικας και να μου πει: αυτό δεν μπορείς να το κάνεις. Πρέπει να σταματήσεις. Η ανάγκη του πίσω από τις συμπεριφορές τις παραβατικές
ή αυτές που μπορούσαν να προκαλέσουν όλους τους ανθρώπους, ήταν να βρεθεί ένας ενήλικας να του πει: πρέπει να σταματήσεις εδώ. Και τραβούσε το σκηνή μέχρι να βρεθεί ένας ενήλικας. Ακριβώς. Μα τα παιδιά που εμφανίζουν το σύμπτωμα δεν το εμφανίζουν τυχαία. Το σύμπτωμα των παιδιών είναι αυτό που θα μας ανοίξει τα μάτια τελικά. Και το παιδί που δεν θα βιώσει την οριοθέτηση στην παιδική του ηλικία, όταν θα βγει πια σαν ενήλικας εκεί έξω στην κοινωνία, πώς θα συμπεριφερθεί και τι. Πώς θα το βιώνει. Δεν μπορεί να ενσωματωθεί. Δεν θα δυσκολευτεί να ενσωματωθεί στο κοινωνικό ιστό. Το βλέπουμε γύρω μας αυτό, θεωρείς. Το βλέπουμε. Το βλέπουμε. Εγώ θα σε πάω πάλι στο σχολικό περιβάλλον, όπου ένα παιδί δυσκολεύεται να προσαρμοστεί σε ένα πλαίσιο το οποίο έχει κανόνες, που έχει όρια. Mm. Οπότε δημιουργούνται όλες αυτές τις αντιδράσεις. Θα δούμε επιθετικές συμπεριφορές. Mm. Θα δούμε ενήλικες που δεν προσπαθούν, που δεν μπορούν να εργαστούν, που δεν μπορούν να ενσωματωθούν, που δεν τα καταφέρουν, που δυσκολεύονται να συνάψουν σχέσεις επαγγελματικές, συντροφικές. Γιατί δεν ξέρουν πού πρέπει να σταματήσουν. Δεν ξέρουν πώς. Στον έφηβο γιο μου μπορώ να ξεκινήσω τώρα να βάζω όρια ή θα έπρεπε να είχα ξεκινήσει να το κάνω από όταν γεννήθηκε. Ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά. Όταν αποκτήσουμε επίγνωση μιας κατάστασης, αυτόματα νιώθουμε ότι έχουμε τη δύναμη να κάνουμε κάτι. Όταν αποκτήσουμε μια πιο καθαρή εικόνα για αυτό που συμβαίνει μπροστά μας ή για αυτό που βιώνουμε, έχουμε τη δύναμη να κάνουμε αλλαγές. Μπορούμε. Στο ενήλικο παιδί μου μπορώ να βάλω όρια. Το ενήλικο παιδί σου δεν ζει καν μαζί σου για να κάνεις κάτι. Και αμαζί. Αμαζί, τα όρια τα θέλει ο γονέας μάλλον. Ναι. Αλλάζει πάλι εκεί τώρα το πράγμα. Ναι. Εκπαιδεύομαι για να βάλω όρια. Ή από φυσικού μου θα ακούσω το ένστικτό μου ή τις επιταγές της κοινωνίας. Καλό είναι να ακούσω το ένστικτό μου, καλό είναι να εκπαιδευτώ, καλό είναι να έχω μεγαλύτερη επίγνωση του τι συμβαίνει μέσα μου. Δηλαδή, εγώ πολλές φορές λέω στους γονείς που έρχονται στο γραφείο για συμβουλές ή στις ομάδες, ότι αν κάτι πραγματικά έχει αξία και νόημα σαν γονείς, από τη στιγμή που κάνουμε παιδιά και ως προορισμός τους είναι να ζήσουν τη ζωή τους. Θα βγουν εκεί έξω στην κοινωνία που λέμε. Αν δηλαδή κάτι έχει αξία και νόημα, είναι η αυτογνωστική δουλειά των γονέων που να βλέπουν τα πράγματα πιο καθαρά. Όχι με τα γυαλιά των δικών τους εμπειριών. Ο απόϊχος των δικών μας εμπειριών πολλές φορές μας συνθλίβει και παρεμποδίζει την ανατροφή των παιδιών μας. Παρεμποδίζει. Δεν βλέπουμε καλά. Δεν βλέπουμε καλά. Οπότε, αν κάτι έχει αξία και νόημα, δεν είναι να διαβάσουμε βιβλία για το πώς θα μεγαλώσουμε στο τα παιδιά μας. Είναι να δουλέψουμε τον εαυτό μας. Είναι να διαβάσουμε άλλα βιβλία. Αυτός ο απόϊχος των εμπειριών των δικών μας πραγματικά πολλές φορές θολώνει αυτό τα μάτια μας. Αυτό που βλέπουμε μπροστά μας δεν είναι καθαρό. Να. Που είναι μια φυσική μοιραία. Συνεχίζεις αυτό που έχεις μάθει. Και συμβαίνει μοιραία όταν κάνουμε παιδιά να επιστρέψουμε εκεί. Mm. Συμβαίνει. Αυτόματα γίνεται. Μπορούμε να κάνουμε λοιπόν κάτι γι' αυτό, όπως είπες. Μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό, να φροντίσουμε γι' αυτό, να ασχοληθούμε με αυτό. Να ακούσουμε, να φροντίσουμε τα δικά μας τραύματα. Να δούμε πού εμείς, τι είναι αυτό που με ζορίζει σήμερα και να το δω. Να φροντίσουμε τις δικές μας πληγές. Νομίζω είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορούμε να κάνουμε στα παιδιά μας. Έχω την αίσθηση ότι αυτό το βίντεο αξίζει να το μοιραστούμε με πολλούς ανθρώπους στη ζωή μας. Κάντε το, πατήστε ένα share για να φτάσει η πληροφορία σε όσους περισσότερους γίνεται. Εμείς σε αυτό το κανάλι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που αγαπάμε πάρα πολύ, να συναντάμε πολύ αξιόλογους ανθρώπους που έχουν ουσιαστικά πράγματα να μοιραστούν μαζί μας και μαζί σας. Κάντε την εγγραφή σας και πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ενημερώσεις κάθε φορά που θα ανεβαίνει ένα καινούριο βίντεο. Καλή συνέχεια!